Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο στο Μύρο Ντοράτο, το κανάλι των αρωμάτων. Να ευχηθώ και καλό μήνα, επισήμως πλέον να πούμε και καλό φθινόπωρο και σήμερα θα δούμε πολλές νέες κυκλοφορίες που υπάρχουν ήδη στα μαγαζιά και από αυτά άλλα μου άρεσαν αρκετά και άλλα με άφησαν παντελώς αδιάφοροι. Πάμε να ξεκινήσουμε αφού πρώτα κάνετε εγγραφή, μην το ξεχνάτε παρακαλώ πολύ αυτό, πατήσετε και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε για τα μελλοντικά βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με ένα άρωμα που με κέρδισε με το πρώτο σνιφ. Σήμερα δεν θα σας λέω νότες, δεν τις γνωρίζω, δοκιμάζω τα αρώματα για πρώτη φορά και θα σας λέω τις πρώτες εντυπώσεις μου. Gucci Guilty λοιπόν Elixir de Parfum. Αν σας αρέσει το κλασικό Guilty, αλλά δεν κρατάει στο δέρμα σας όπως και σε μένα, θα λατρέψετε αυτό. Έντονο, μου μυρίζει με μια γλύκα και μια απολαυστική πουδρένια θηλυκή μυρωδιά σε αυτό το φανταστικό μπουκαλάκι με το υπέροχο χρώμα. Το λάτρεψα με τη μία. Νομίζω ότι αν αγόραζα αρώματα, που ξέρετε λόγω του ότι φεύγω δεν αγοράζω άλλα, θα το αγόραζα αυτό για καθημερινό άρωμα. Η διάρκεια του δεν μπορώ να ξέρω αν είναι καλή, αλλά έχει πολύ περισσότερη δύναμη από ότι τα προηγούμενα guilty του οίκου. Ρίξτε του μια ματιά, είμαι βέβαιη ότι θα σας αρέσει. Έχει επίσης βιολέτα από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στη σύνθεση και είναι πολύ θηλυκό και πιο εντυπωσιακό από τα προηγούμενα guilty. Συγγνώμη για τον ήχο, καταλαβαίνω ότι είμαι σε κατάστημα, δεν ξέρω αν με ακούτε και καλά. Και πάμε τώρα στο αντρικό που έβγαλε ο οίκος Gucci, το αντίστοιχο Gucci Guilty Elixir de Parfum για άντρες. Καλά, επιτέλους ένα άρωμα διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα του οίκου, ένα άρωμα που ξετρελάθηκα, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο από το γυναικείο, είναι εντυπωσιακό, καθαρά unisex, άντρες και γυναίκες το φοράνε άνετα, μυρίζω ήριδα, μυρίζω ένα touch από σουέτ δέρμα, έχει μία γλύκα. Εδώ στο άνοιγμα, στην αρχή δεν εντυπωσιάστηκα πολύ, στα πρώτα 2-3 λεπτά, όσο στεγνώνει όμως, νομίζω ότι αυτό θα το αγοράσω σίγουρα όταν φτάσω Λονδίνο για τον εαυτό μου και αν θέλει και ο άντρας μου μπορεί να το φοράει. Είναι εκπληκτικό, μην το παραβλέψετε γυναίκες, δοκιμάστε αυτό, φορέστε το στο χέρι σας, κάντε περίπατο βόλτα στα μαγαζιά εκεί που βρίσκεστε και μετά ξαναμυρίστε το και θα με θυμηθείτε. Και τα δύο είναι συμπαθέστατα, είναι ωραία, με εντυπωσίασαν, αλλά προτιμώ λίγο περισσότερο το πράσινο. Γιατί αφενός δεν θυμίζει κανένα άλλο Gucci και γενικά είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση που δεν θυμίζει κανένα άλλο designer άρωμα. Παραμένουμε στον οίκο Gucci και εδώ θα δούμε το νέο Gucci Flora Magnolia. Είναι ένα ελαφρύ άρωμα, γενικά δεν μου αρέσει η σειρά Gucci Flora, δεν κάθεται στο δέρμα μου καθόλου, δεν τα μυρίζω μετά από 10 λεπτά. Το Magnolia όμως μπορώ να πω ότι είναι ένα πουδρένιο, ελαφρύ, προσγλυκό άρωμα, που ίσως να βρει το κοινό του αν ψάχνετε κάτι ελαφρύ. Νέο άρωμα από Jean-Paul Gaultier, το Gaultier Divine, σε αυτό το φανταστικό μπουκαλάκι. Σας θυμίζει δεκαετία του 90 και την διάσημη έτσι παρουσία της Μαντόνα που φόραγε όλα της τα κουστούμια από τον οίκο Gaultier, το οποίο αυτό άρωμα έχει ένα άνοιγμα συμπαθητικό, σαν αλμυρή βανίλια, αλλά τι να σας πω, στο στέγνομα, στο δικό μου δέρμα, γιατί το έχω ήδη δοκιμάσει μια προηγούμενη φορά, θυμίζει μαϊντανό, μην γελάσετε, μην σας φανώ υπερβολική ή δεν ξέρω αν το άρωμα μυρίζει έτσι ή με το δικό μου pH δημιουργεί το αποτέλεσμα της μυρωδιάς του μαϊντανού. Στο στέγνωμα μυρίζει έντονη μυρωδιά μαϊντανού, σαν να έχω κάνει προετοιμασία για να φτιάξω γεμιστά, έχω ψιλοκόψει το μαϊντανό, ειλικρινά σας μιλάω, ήθελα να πληθώ, δεν το αντέχω με τίποτα. Είναι ένα ανακάτεμα από αλμυρή βανίλια μαζί με μαϊντανό, που όσο στεγνώνει γίνεται στη δική μου μύτη αποθητικό. Ούτε για τα κουνούπια δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να, τι άλλο να πω.
Φεύγουμε από εδώ γρήγορα, κρίμα, έχει υπέροχο κουτί, υπέροχο μπουκάλι, ωραίο συμπαθητικό άνοιγμα, αλλά μετά από 4 λεπτά θέλεις σίγουρα να το βγάλεις από πάνω σου. Αν το έχετε δοκιμάσει, παρακαλώ πολύ γράψτε μου και τις δικές σας εντυπώσεις, είμαι πολύ περίεργη. Νέο άρωμα και από Zadig & Voltaire, το This Is Here Zadig Dream. Αυτό, ενώ έχει ένα καλοκαιρινό μπουκάλι, έτσι σε παραπέμπει με το φίνικα ότι θα μυρίσεις κάτι καλοκαιρινό, δεν βρίσκω μεγάλες διαφορές από το This Is Here το κλασικό. Ίσως δεν είναι τόσο πολύ κρεμώδες όσο το πρώτο. Μοιάζει πολύ, θεωρώ ότι αν έχετε το This Is Here ίσως δεν σας χρειάζεται το συγκεκριμένο. Δεν με εντυπωσίασε καθόλου, δεν μύρισα κάτι διαφορετικό, μια επανάληψη του πρωτότυπου αρώματος. Γι' αυτό και δεν θα σταθούμε περισσότερο, πάμε παρακάτω. Narciso Rodriguez και All of Me. Το περίμενα πώς και τι να το δοκιμάσω αυτό, σε ένα εντελώς διαφορετικό μπουκάλι, ένα ολοκένουργιο άρωμα, καμία σχέση, δεν είναι φλάνκερ των Forcher, ούτε των Narciso, καινούργια σύνθεση, η οποία θα με ρωτήσετε πώς μυρίζει. Πάμε να δούμε. Δεν σας κρύβω, το έχω ξαναβάλει άλλη μία φορά. Λοιπόν, μέτριο, αδιάφορο, πολύ συνηθισμένο, θηλυκό ναι, του το δίνω. Είναι ένα άρωμα με τριαντάφυλλο μέσα στη σύνθεση, όπως χιλιάδες άλλα designer αρώματα. Δεν λαμβάνω την εκπληκτική σύνθεση των μάσκι αρωμάτων του Rodriguez. Καμία σχέση, σαν να μην έχει καθόλου μόσχο ή τουλάχιστον δεν με εντυπωσιάζει εμένα στη μύτη μου αυτή η αγαπημένη νότα που μας έχει καλομάθει ο οίκος που τη διαχειρίζεται με εξαιρετικό τρόπο στις συνθέσεις του. Αυτό είναι ένα ελαφρώς γλυκό, λουλουδάτο άρωμα. Πανάκριβο, όπως και όλα τα designer αρώματα έχουν ξεφύγει και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό τελευταία, και μέτριο έως αδιάφορο. Δεν θα το αγόραζα με τίποτα, πιθανό να βρει το κοινό του, όχι όμως για μένα. Ο οίκος Bulgari άλλαξε τη συσκευασία των Omnia, δημιούργησε 3 διαφορετικά μεγέθη, 30, 50 και 100, ενώ κυκλοφορούσαν, αν θυμάμαι καλά, σε 25, 45, 75 ml. Τα μπουκάλια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι ανοίγει πλέον το καπάκι τους. Εδώ κρατάω το αμέθιστ που είναι πάρα πολύ ωραίο καθημερινό άρωμα, ιδανικό και για την εργασία και για όλες τις εποχές του χρόνου. Η σύνθεση των αρωμάτων δεν έχει αλλάξει. Αν είναι τα αρώματά σας, τα ένα από τα όμνια, η σύνθεση είναι ακριβώς ίδια, απλά τώρα θα τα βρίσκετε σε αυτή τη νέα συσκευασία. Το κρυσταλλίν, δροσερό, υπέροχο άρωμα, και το κοράλ. Και τα 3 αυτά αρώματα είναι αξιοπρεπέστατα και ιδανικά για άρωμα υπογραφής. Και πάμε στον Νίκο Ντιόρ για να σας δείξω ένα άρωμα, το πρώτο άρωμα που δημιούργησε ο Φράνσις Γκουρτζιάν, που είναι ο μέτρα αρωματοποιός του οίκου εδώ και ένα χρόνο. Και μας χάρισε ένα αριστούργημα, ένα διαφορετικό ζαντόρ, όχι χρυσό, ολόχρυσο σαν τον ήλιο, πλούσιο, με εξαιρετικά υλικά. Ένα αριστούργημα ακόμα και για τον πιο δύσκολο κριτή των ζαντόρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξετρελαθεί με αυτό το αριστούργημα, που είναι το ντεμπούτο του Φράνσις Γκουρτζιάν στη βασική σειρά των αρωμάτων του οίκου Dior. Δεν έχω λόγια, ένα γιασεμί βαθύ, ένα τριαντάφυλλο λεπτεπίλεπτο, άνθη πορτοκαλιάς που είναι σαν να κρατάς το μπουκέτο και το μυρίζεις στα χέρια σου. Μία ιδιαίτερη μοναδική σύνθεση από τον αγαπημένο μου αρωματοποιό που θυμίζει άρωμα του οίκου του, του Maison Francis Gurdjian. Πρέπει να το δοκιμάσετε και θέλω πολύ να κάνω ένα ιδιαίτερο βίντεο για αυτό το αριστούργημα, έτσι για να τιμήσω την εξαιρετική δουλειά του βραβευμένου αρωματοποιού. Πηγαίνετε να το δοκιμάσετε και θα εκπλαγείτε με τον αισθησιασμό που προκαλεί το συγκεκριμένο άρωμα, μαζί με την λαμπερή πυκνότητα των εθέριων ελαίων που περιέχει, και θα επανέλθω με ολοκληρωμένο βίντεο για αυτό το αριστούργημα. Και ναι, αυτό σίγουρα το θέλω στη συλλογή μου.
Paco Rabanne και νέο Fame Parfum. Τώρα για τα Fame δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική γιατί προσωπικά δεν μου αρέσουν πολύ, δεν έχω αγοράσει ποτέ κανένα. Αυτό είναι ένα δυνατό άρωμα με μάγκο, αρκετά γλυκό, θυμίζει πολύ τα προηγούμενα Flankers, το De Parfum που βλέπετε εδώ. Απλά έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση, είναι πιο δυνατό, πιο βαρύ. Αν σας αρέσουν, σίγουρα θα αγαπήσετε και αυτό. Εμένα προσωπικά αυτά τα αρώματα δεν μου προκαλούν το ενδιαφέρον, γι' αυτό πάμε και παρακάτω. Από τον ίδιο οίκο, το Phantom κυκλοφορεί και σε Parfum. Για όσους άντρες αγαπάτε το συγκεκριμένο άρωμα, εδώ θα βρείτε μια δημιουργία του Dominique Ropion μαζί με την Annie Flippo, αν δεν κάνω λάθος έτσι ονομάζεται η αρωματοποιός, σε μια πολύ πιο δυνατή έκδοση, αν θέλετε να μυρίζετε χιλιόμετρα μακριά. Διακρίνω λιβάνι, λεβάντα, γεράνι μέσα στη σύνθεση, καθαρά αντρικό άρωμα με πολύ πολύ μεγάλη ένταση. Σαν να έχει κάποιες μικροδιαφορές από το original, αυτό είναι πολύ πιο βαθύ, αισθησιακό και πολύ βαρύ άρωμα. Ρίξτε του μια ματιά αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Burberry Goddess, καινούριο άρωμα από τον Νίκο Burberry, που περίμενα πώς και τι να δοκιμάσω. Έχει αυτό το υπέροχο μπουκάλι, μου αρέσει πάρα πολύ όπως το βλέπετε. Και η μυρωδιά του είναι βανιλένια, αλλά ξεχωρίζει γιατί στο άνοιγμα έχει λεβάντα, τζίντζερ και στο σύνολο είναι ένα άρωμα που θυμίζει το αδελφάκι του Mon Guerlain από τον Νίκο Guerlain. Εδώ όμως είναι πιο γλυκό, δεν έχει πατσουλί και είναι έτσι ένα συμπαθέστατο, κόζι, φθινοπορεινό άρωμα. Όταν άκουσα ότι θα ονομάζεται Goddess, νόμιζα ότι θα μιλάμε για κάποιο καλοκαιρινό άρωμα με καρύδα. Καμία σχέση, είναι ένα θηλυκό, ζεστό, βανιλένιο άρωμα με αρκετά έντονη τη μυρωδιά της λεβάντας και έχει και κάποιο πικάντικο στοιχείο, πιθανόν από το τζίντζερ. Θεωρώ ότι αξίζει μια δοκιμή για καθημερινό, ευκολοφόρετο, φθινοπορεινό άρωμα. Όμως, αν είστε ανάμεσα σε αυτό και το Mon Guerlain στην έκδοση DP Intense, σίγουρα το Mon Guerlain είναι ακόμα καλύτερο. Και τέλος, άφησα τον Νίκο Dolce Gabbana που ήρθε να με εκπλήξει ευχάριστα με το νέο άρωμα που βλέπετε σε αυτό το υπέροχο μπουκάλι και ονομάζεται Devotion. Εδώ, τι να σας πω, το δοκίμασα πριν ξεκινήσω το βίντεο και ακόμα μέχρι τώρα το μυρίζω, έστω και από απόσταση που έχω βάλει στο χέρι μου. Είναι ένα γλυκό, χωρίς να λιγώνει άρωμα, κόζι, ευχάριστο, με άνθη πορτοκαλιάς, βανίλια. Είναι τόσο χουχουλιάρικο, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, τόσο ευχάριστο, τόσο βανιλένιο, με μια φίνα απόδοση. Φανταστικό άρωμα, δεν ξέρω αν έχει διάρκεια, θέλω να το ανακαλύψω. Θα το αγόραζα άνετα, αμέσως θα έφτανα στο ταμείο με αυτό, ακόμα και με το πρώτο sniff. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπουκάλι του, το επαναλαμβάνω, βγαίνει σε τρία μεγέθη όπως βλέπετε και σας παροτρύνω να πάτε να το δοκιμάσετε. Δεν θυμίζει κανένα άλλο Dolce Gabbana, αντιθέτως έχει τη δική του προσωπικότητα και ταυτότητα αυτό το νέο άρωμα του οίκου. Που τώρα που το σκέφτομαι θυμίζει και κάτι από λύρα της Casa Morati. Γενικά είναι ένα εξαιρετικό άρωμα που νομίζω θα φορεθεί πολύ. Αυτά τα αρώματα δοκίμασα σήμερα. Περιμένω με ανυπομονησία να δοκιμάσω και το νέο C Intense από Giorgio Armani και το Paradox Intense της Prada, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα στο κατάστημα και όταν έρθουν θα σας πω τις πρώτες εντυπώσεις μου. Και από όλα όσα σας έδειξα, ξεχώρισα σίγουρα το Zadore L'Or του Francis Gurdjian από Dior.
Είναι εξαιρετικό άρωμα. Ξεχώρισα επίσης τα Gucci Guilty Elixir de Parfum και το γυναικείο και το αντρικό, μου άρεσαν πολύ. Και το Devotion από Dolce Gabbana που μου έφτιαξε τη διάθεση. Είναι τόσο χαρούμενο και ευχάριστο άρωμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Περιμένω στα σχόλια να πιάσουμε τη γνωστή μας κουβεντούλα, να μου πείτε ποια έχετε δοκιμάσει εσείς και να ανταλλάξουμε πληροφορίες και απόψεις. Να με συγχωρέσετε για τον ήχο και ζητώ την κατανόησή σας γιατί βρισκόμουν σε εξωτερικό χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.